Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε στην πασαρέλα μας για την πρώτη της δική της εμφάνιση, το κορίτσι που έρχεται και αυτό, μαντέψτε, από την Κύπρο. Η Παντελίνα Αντωνίου έρχεται. Όχι ότι δεν φαίνεται ότι είσαι χορεύτρια, να ξέρεις. Χαίρομαι που φαίνεται. Δηλαδή, φυσικά χαίρεσαι εσύ, αλλά χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί ήταν η Πασαρέλα. Χαίρομαι που χαίρεστε και χαιρόμαστε όλοι. Καλώς όρισες, Παντελίνα. Καλώς ήρθες. Έλα να σε βάλω εδώ, ναι, στη θέση σου. Θα είσαι στο αστεράκι σου για να φωτίζεσαι ωραία και να σε παίρνουν και οι κάμερες. Και πες μου, πώς αποφάσισες να έρθει στο My Style Rocks? Το παρακολουθώ χρόνια, βασικά πάντα. Θέλω να μου πεις, ναι, αν έχεις ασχοληθεί με τη μόδα προηγουμένως. Εντάξει, Instagramικά. Ναι. Λίγο κάποιες δουλειές με κάποιες εταιρείες στην Κύπρο που δουλεύουμε, διαφημιστικές εταιρείες κτλ. Ωραία. Περιστασιακά. Περιστασιακά. Όχι full time, επειδή είμαι χορεύτρια, δασκάλα κτλ. Έχει σπουδάσει όμως... χορό, έχει. Ναι, musical. Α, musical. Ναι. Πού έχει σπουδάσει? Στο Λέστερ, στην Αγγλία. Α, στην Αγγλία κι εσύ. Και εγώ, μάλιστα. Και εγώ, και εγώ. Πολύ ωραία. Ναι. Και δουλεύει λοιπόν στην Κύπρο, τώρα έχει έρθει για εμά εδώ για το Μάιστερ. Ναι. Πόσο χρονών είσαι, Παντελίνα μου? 27 στα 28. 27 στα 28. Τι ζώδιο είσαι? Το ξώτησε. Το ξώτησε, εντάξει. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Πού πηγαίνει? Λοιπόν, εγώ πάω αργά το απόγευμα για sushi. Mm-hmm. Θα με κράξουν τώρα πάλι. Και δεν, ναι, φοράει και τα αυτά. Ναι, δεν, ναι, τα, ναι, φοράω. Ναι, ναι. Και με παλιές μου συμφοιτητριές, οπότε είναι κάτι σαν reunion. Και μετά για κοκτέιλς. Μέχρι το πρωί, μέχρι δεν ξέρω. Μέχρι που μας βγάλει, βρε αδερφέ. Ναι, έβαλα και το γυαλάκι έτσι για styling. Okay, για να αυτό το... είναι φόρεμα, κορίτσια, να σας το πω και αυτό. Θα μετρήσει λίγο παραπάνω, αυτό λέμε. Φόρεμα. Θα μετρήσει, ναι, λίγο αυτό παραπάνω. Ναι, αυτό η δαντέλα είναι φόρεμα. Από κάτω έχω ένα άλλο παντελονάκι, μπλούζα, κορσές, αυτά. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει η πρώτη σου βαθμολογία από, ναι, τα κορίτσια. Καλή επιτυχία, Παντελίνα. Ευχαριστώ. Πάμε. Ελεάνα. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι προσπάθησες να συνδυάσεις την πράσινη τσάντα με τα πράσινα γυαλιά. Ναι. Δεν ήταν σκόπιμο, απλά... Τυχαία βρήκα τα πήρες. Όχι καλέ. Βρήκα την τσάντα και μου άρεσε αυτό και η πινελιά. Δεν κατά ανάγκη είπα, α, θα το συνδυάσω. Okay. Οκ. Είναι... Για μένα είναι ένα... για να σε βλέπουμε και καλύτερα. Ναι. Τα μάτια στο όμορφα. Είναι αρκετά καλοκαιρινά τα γυαλιά και αρκετά casual και πρωινά. Αν okay. όχι καλοκαιρινά. Okay. Ενώ η τσάντα σου είναι πάρα πολύ λαμπερή και ναι. άδεια επίσης. Μ' αρέσει το άσπρο αυτό που φοράς από μέσα. Ναι. Σου ταιριάζει πάρα πολύ και με τη χρυσή αλυσίδα. Ναι. Α, επίσης έχεις τέλειο περπάτημα. Ευχαριστώ. Παρέλειψα. Αυτό το jacket το έχουμε δει. Δεν μ' αρέσει. Ναι, γιατί... μου το είχαν αναφέρει πίσω, αλλά εγώ δεν το είχα ναι, δει. Ναι, δεν είναι, οκ. Okay, εντάξει. Δεν έχει να κάνει όμως άλλο. Το έχουμε δει. Ποιος το έχει βάλει? Χριστιανά. Χριστιανά. Καλά, okay. υποθέτω πως αλλιώς το φόρησε η κοπέλα, αλλιώς το φοράω ναι, εγώ. Δεν ναι. νομίζω να είναι κριτήριο. Τελειώνει για μένα σε λάθος μήκος. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι κάτω από τους γοφούς ή πιο ψηλά. Απλώς δεν ξέρω αν πηγαίνεις για σούσι έτσι. Μπορείς να πηγαίνεις γενικά αν στέκει πάρα πολύ το κόνσεπτ σου. Ναι, πάμε σε πολύ καλό ξενοδοχείο που είναι το εστιατόριο μέσα. Είναι πολύ πολυτελές στη Λεμεσό, οπότε ενδείκνυται για εκεί. Οκ, okay, δεν έχω πάει, μπορεί να κάνω λάθος λοιπόν. Θα ήθελα το εσώρουχο να είναι ακόμα πιο παρτός σε, αφού το έκανες αυτό την τολμηρή και τέλεια. Ακόμα πιο πάει. Παρτό. Πιο κοφτό. Okay. Για να μακρύνει και άλλο το πόδι σου. Okay. Το χρυσό από τη λάμψη της ζώνης σου δεν κολλάει καθόλου με το χρυσό της αλυσίδας σου είναι. Και του μπουφάν. Αυτά. Αρκετά δεν είπα. Είπες κάμποσα τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είπες κάμποσα, αλλά όλα... δεν μου κάνει για ένα πάλι όπως τα πες, αλλά εντάξει. Είναι στοχευμένο, είμαι καινούργια, το ξέρω.
Αλλά okay. Στοχευμένο, τι εννοείς, okay. Το κάνει επίτηδες. Είναι εντάξει, πλέον. Άκουσε να ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα, όταν έρχονται καινούργια κορίτσια, θέλω να κάνω ένα καλωσόρισμα. Αν είναι για ένα, δηλαδή, αν θεωρώ ναι. Στα μάτια μου για ένα, βάζω δύο. Απλώς, επειδή είναι ιδιαίτερη η περίπτωση συγκεκριμένη, ναι. Γιατί είστε δύο, η Ευδοκία μ' άρεσε περισσότερο. Οπότε θεώρησα ότι θα δικούσα την Ευδοκία, γιατί okay. Θα μετρήσει η βαθμολογία σας. Okay. 1,3 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πάω στους κριτές. Καλή επιτυχία, Παντελίνα μου.